Αύριο στις 6 όλοι ready να χειροκροτήσουμε τους μάγκες του Βόλε. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Ούτε τελικό Ευρώπης έχετε πάει όπως εμείς το 71. Σαντάξεις και το Γουέμπλεϊ. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πατακός, Ασλανίδης. Okay, ποιες ομάδες περάσανε, ρε, τις ΖΝΕΣ. Τη Σλόβαν, θα σας πω. Πες τις ομάδες. Σλόβαν, ναι. ΖΝΕΣΕΣ, ναι. Έβερτον και Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει είμαστε. Σε 4 παιχνίδια πήγα το τελικό. Εγώ για να πάω τελικό θα παίξω 40. Πάει το αυτό. Χώρια αυτό. Η δυναμικότητα άλλο τότε, άλλο τώρα, έτσι. Πάμε σε σας πήγανε, ένα λεπτό ρεάκι. Σας πήγανε με τάξ και με πουσιά. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου. Χτύπα και τα SMS να τα δεις. Και έρχεται και εφημερίδα από το Βελιγράδι. Μεταφράζουμε. Ακόμα χρωστάμε. Η κρίση στην Ελλάδα από το 71 είναι. Καταλήγια. Βέβαια, ρε, και καραβιές πηγαίνανε. Είναι ο άνθρωπος εδώ πέρα, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ψέμα τα λέω! Ρε ψέμα τα λέω! Με ποιο πήγατε, ρε, να σας πω και την δεκάδα που πήγατε. Βακές, είχαμε βακές. Συγγνώμη, ρε, άστα το του. Τη μαλακιά, άστα, ρε, άκη. Να σας πω με ποια ομάδα πήγατε. Ακούστε, δεξίπακ το γονιό. Το χοντρό τον Καμάρα. Το καψί. Τον άσχετο το φυλακούρι. Το πιο άσχετο ακόμα το Διάβη. Μα ποιος πήγατε, δεν καταλαβαίνετε. Πέντε άτομα παίζανε. Και παίζανε και το... Και, γιατί ο Άγιαξ δεν ήθελε να πάει σπάσει τα πόδια του με την, στο Μοντεβίδεο με την Άσχονα, όπως λέγανε. Και πάτε εκεί, τρώτε 9. Ήταν να το δείξει την ώρα στις 4 το πρωί, ξημερώματα. Ξαφνικά δεν δείχνει τίποτα η τηλεόραση. Την άλλη μέρα διαβάζουμε ο Παναθηναϊκός έχασε 2-0. Από πότε σου το 9-0 έγινε 2-0. Φάρετε από την εφημερίδα. Θα σας τη δείξω. Μοντεβιδέο. Αλλά μπορείτε όμως, εσείς οι Ολυμπιακοί, γιατί τώρα βγήκανε και αυτά εδώ τα λιμάνια. Έρχονται. Βγήκανε και αυτά, να μπείτε, να δείτε. Μπέστε. 1971, μπέστε. Το κινητό λίγο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάρτε τα νέα του Μοντεβιδέο, να δείτε τι έχει γίνει. Λοιπόν, αφού δεν τα θέλουν τα χαρτιά, να μας θυμίσουν πως έμεινα στην κατηγορία στο Βόλεϊ πριν 3 χρόνια που είχαν υποβιβαστεί αγωνιστικά. Θα ξανάρθεις, θα τοποθετηθείς αυτό. Λοιπόν,